κοντά σας για ακόμα μια φορά για να φτιάξουμε υπέροχες συνταγές και σήμερα θα κάνουμε, παιδιά, μια ριζογαλάρα εξαιρετική. Θα κάνουμε ένα vegan ριζόγαλο με γάλα αμυγδάλου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίχνετε τελικά μέσα στην κατσαρόλα. Είναι μια εξαιρετική συνταγή, μια πανεύκολη συνταγή. Πάμε στην κατσαρόλα, ανάβουμε τη φωτιά μέτρια προς χαμηλά. Δεν θέλουμε να καίει πάρα πολύ. Και θα διάσω μέσα γάλα αμυγδάλου. Είπαμε είναι vegan. Θα προσθέσω ρύζι μπασμάτι μέσα, ζάχαρη κρυσταλλική και πάμε να βάλουμε ωραία μπαχαρικά. Θα ξεκινήσω με τζίντζερ τριμμένο, συνεχίζω με μοσχοκάριδο, λίγο κάρδαμο, θα βάλω και λίγο χύλινο βανίλιας γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανακατεύουμε για περίπου 10 λεπτάκια. Τόσο απλά, τόσο εύκολο. Όπως βλέπουμε, το ριζόγαλο ξεκινάει και πίζει. Χαμηλή η φωτιά, δεν θέλουμε να παραβράζει, να βράζει δυνατά, γιατί θα εξαπνιστεί η υγρασία και δεν θα έχει βράσει το ριζάκι. Ενώ το βλέπετε τώρα πόσο ωραίο έχει γίνει. Δεν θέλουμε να είναι το ριζόγαλο ούτε πολύ στεγνό, αλλά ούτε πάρα πολύ ζουμερό. Από αυτό το σημείο και μετά θέλει περίπου 1-2 λεπτάκια βράσιμο. Πόσο ωραία είναι η φύση, έχει γίνει σαν ριζότο. Το σβήνουμε τώρα το ριζόγαλό μας και σκέφτηκα να προσθέσω μέσα και ένα φρούτο. Γι' αυτό θα βάλω μέσα ψιλοκομμένο ανανά. Αυτό που είναι από την κονσέρβα, έτσι κομπόστα. Τα ζουμάκια του δεν τα θέλω, γιατί θα μου αραιώσει το ριζόγαλο. Και φύγαμε να σερβίρουμε. Σκεφτείτε ότι όσο κρυώνει το ριζόγαλο, δένει. Το βλέπετε πόσο ωραία σύσταση έχει. Εδώ μεταξύ στο site μας έχουμε και πάρα πολλά ριζόγαλα, κανονικά με πορτοκάλι, πάρα πολλά. Και ωραίες συνταγούλες. Λίγο φιστίκι εγγύης από πάνω για το χρώμα. Πόσο ωραία του δίνει. Έξτρα ανανά. Εδώ. Μαγεία, έτσι, και έχει πάρει και πολύ ωραίο χρώμα το ριζόγαλο από τα μπαχαρικά. Και λίγα φιλαράκια δυόζουμε, μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, είναι πανεύκολη συνταγή. Και δοκιμάζουμε. Όπα, κουταλάκι εδώ. Πάρω το μπολάκι μου. Τέλεια. Βόμβα γεύσεων, πραγματικά σας μιλάω, είναι φουλ αρωματικό, ο ανανάς του πάει πάρα πολύ. Τα μπαχαρικά δένουν μεταξύ τους τέλεια, ομοιόμορφα. Παιδιά, πραγματικά, δοκιμάστε το. Like, share και subscribe στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.